Η μπάλα αλλάζει, ο Μανατίδης θα κάνει το shoot, κάπου η μπάλα βρήκε και όχι out. Μπάλα πέρασε, καλή κίνηση, καθυστέρησε τελικά, κάνει και το shoot από δύσκολη θέση ο Γκέκας. Πέρασε η μπάλα, είχε την ευκαιρία να τους ευνηδιάσει, η μπάλα όμως του έσκασε, έφυγε πιο μπροστά. Καραγκούνης ωραίος, ο Σεταρίδης δεν είναι offside. Η σέντρα είναι στο πίσω δοκάρι. Αμανατίδης, Γκέκας, ευκαιρία, η μπάλα από πάνω, δίπλα από το δοκάρι. Ζητάνε μπάλα από την άλλη πλευρά, Καραγκούνης και πάλι. Κρατιέται ο Σεταρίδης, η μπάλα περνάει. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Σεταρίδης γυρίζει, δεν είναι καλό το γύρισμα δυστυχώς. Η μπάλα πάνω στα σώματα, μπορούσε να προχωρήσει ο Γιούρκας ακόμα και να τελειώσει τη φάση με τα πόδια που έχει. Πήραμε με τον Καραγκούνη. Η κρίνια στην εξέδρα είναι μεγάλη. Το πέρασμα εδώ είναι, θα γίνει το 1-0. Για να δούμε. Χαριστέα στο σουτ πάνω στα σώματα. Δεύτερο σουτ. Ο Τωροσίδης. Ο Τωροσίδης ήταν πάνω στον Βολκάν. Ο Τωροσίδης είχε την ευκαιρία από την καταπληκτική πάσα του Καραγκούνη. Γιοχάν κάνει την τρίπλα. Σουτάρει out. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο 43 που περνάει στη μοναδική φορά που μας βρήκαν. Σε ανοιχτούς χώρους από τη μέση και πίσω. Κοιτάει ο Αμανατίδης που κρατήθηκε για να μην είναι offside. Πέρασε η μπάλα. Αμανατίδης με τον Γκέκα να ζητάει η μπάλα. Αμανατίδης καθυστέρησε. Σου του φωνάζουν από το πάγκο. Σουτάρει τελικά πάνω στον Βολκάν. Ωραία μπαλιά. Ο Χαριστέας δεν είναι offside. Η μπαλιά του πίσω δοκάρι. Αμανατίδης γυρίζει. Γκέκας προσπαθεί. Είναι κλεισμένος. Είναι δύσκολο. Εδώ προσπαθεί και πάλι ο Τωροσίδης. Η παλιά, το γκολ, όχι, κόρνερ. Καραγκούνης. Υπάρχει Σεταρίδης από την άλλη πλευρά. Ο Καραγκούνης ψάχνει πολύ ωραία. Ο Γκέκα στη κίνηση. Μεγάλη στιγμή. Στο τρίτο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου, στο 48. Τωροσίδης. Συγγνώμη, Αμανατίδης. Και τώρα ο Μπασινάς που βγάζει την μπάλα. Χαριστέας. Γκέκα. Ανεβαίνει ο Καραγκούνης. Σουτάρει ο Καραγκούνης λίγο out. Στο 50. Η μπαλιά στην πλάτη της ελληνικής άμυνας. Υπάρχει κίνδυνος εδώ, Χαλκιάς. Πρόλαβε και έβαλε λίγο το πόδι. Αν πρόλαβα να δω ο Άντζας και να σταματήσει τον Ντουντσάι. Ξανακόβει για το Σεταρίδη. Η σέντρα του Σεταρίδη. Απόκρουση. Ο Λιμπερόπουλος κάνει την κίνηση. Κλείστηκε η μπαλά πίσω. Σουτ ωραίο πάνω στον Βολκάν. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Το σουτ. Δεύτερη απόκρουση του Βολκάν. Και χάνουμε. Υπάρχει offside βέβαια. Στη δεύτερη φάση υπάρχει offside. Το σούτ εδώ από τον Τουμέρ στα σώματα, νέο σούτ, η μπάλα out, ο Χαλκιάς έτσι κι αλλιώς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας από το σούτ του Εμρέ. Εδώ ο Πασινάς έκλεψε και μπορεί να βγάλει ωραία παλιά. Σαμαράς, έξω από την περιοχή, σουτάρει πάνω τα δοκάρια, ωραίο σούτ του Γιώργου Σαμαρά, στο 20. Καραγκούνης, ωραία, Σαμαράς. Ωραία παλιά, κοιμήθηκε αμυνά τους, Αμανατίδης, τον γκολ! Τον γκολ! Τον γκολ, 1-0, Αμανατίδης. 12 λεπτά πριν το τέλος. Η άμυνα των Τούρκων κοιμήθηκε. Ο Αμανατίδης τους τιμωρεί. 0-1. 0-1 από τον Γιάννη Αμανατίδη. Μέσα στην πόλη, μέσα στο Αλίσα Μιγέν. Βρέθηκε απέναντι από τον Βολκάν. Αυτή τη φορά δεν συγχώρεσε το λάθος τουρκικής άμυνας. 0-1. Θα το ξαναδούμε την ώρα που βγαίνει η πάσα. Πάει να τραβηχθεί ο παίκτης των Τούρκων και κρατάει τον Αμανατίδη εντός παιχνιδιού. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το πατώ δούμε μόνο με ένα replay. Με την κάμερα να ήταν λίγο πιο πίσω. Εδώ ο Αμανατίδης πολύ έξυπνα περνάει την μπάλα πάνω από τον Βολκάν. Η μπάλα στο Σουκιούρ. Προσπαθεί να γυρίσει. Το αριστερό του πόδι είναι φαρμακερό, δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Γυρίζει την μπάλα στην άλλη πλευρά, κίνδυνος. Ο Αρντά, το σουτ. Διώχνει ο Χαλκιάς και το δοκάρι, δεν ξέρω αν έχει βρει η μπάλα και εκεί. Περνάμε και πάλι με τον Αμανατίδη. Αμανατίδης πίσω. Σαμαράς στο σουτ 2. Όχι, out. Σαμαράς, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο σκόρερ Αμανατίδης. Σαμαράς περιμένει και τελείωσε. 1-0 με τον γκολ του Αμανατίδη. Η πρόκριση από απόψε. Η πρόκριση εδώ μέσα. Η πρόκριση μέσα στο Αλίσα Μιγέν. Μέσα στην πόλη. Όχι μόνο νικάμε, αλλά τους βάζουμε και από κάτω από τους Νορβηγούς. Όχι μόνο νικάμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στέλνουμε και τους Τούρκους να παρακολουθήσουν από τη τηλεόραση την διοργάνωση τον επόμενο Ιούνιο. Η ελληνική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είναι εκεί τον Ιούνιο, στα τελικά, Αυστρία και Ελβετία.